Κοιτάξτε, ο λόγος είναι ότι πρέπει να μπει ένα stop στην αναλυσία της κυβέρνησης όσον αφορά τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης στο hot spot της Βιάλ. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, είχαμε τους θανάτους δύο συνανθρώπων μας προσφύγων και μία μητέρα η οποία γέννησε έξω από τη Βιάλ. Είναι απαράδεκτο, είναι απάνθρωπο, είναι εγκληματικό στις μέρες μας άνθρωποι να πεθαίνουν έτσι όπως έγινε με αυτούς τους ανθρώπους, με τα ποντίκια γύρω τους, γυναίκες να γεννούν μωρομάνες έξω από τη Βιάλ, όπως είπαμε, σε αυτές τις άθλιες συνθήκες. Και μιλάμε, ήταν άνθρωποι οι οποίοι είχαν άσυλο στα χέρια τους. Αυτό αναδεικνύει για άλλη μια φορά τη βαρβαρότητα που περικλείεται σε αυτά τα κέντρα, τα πάνθρωπα κέντρα, τα hot spot, και αναδεικνύει για άλλη μια φορά το δίκαιο του αγώνα μας και σαν ομαρχιακό τμήμα και των όλων εκείνων που παλεύουν για τον απεγκλωβισμό των προσφύγων μεταναστών από το νησί μας. Δεν πάει άλλο, με λίγα λόγια, δηλαδή δεν έχω λόγια να εκφράσω το θυμό μου, την οργή μου, συμπαράσταση προφανώς σε αυτούς τους ανθρώπους, στα θύματα των υπεριαλιστικών πολέμων και της εκμετάλλευσης, οικονομικής εκμετάλλευσης στον τόπο τους, αλλά και τα προβλήματα που αυτός ο χιώτικος λαός έχει επομιστεί και τις επιπτώσεις που έχει στη δικιά του μάχη που δίνει για επιβίωση. Και επειδή έχουμε και σήμερα την κινητοποίηση των νοσηλευτών, πρέπει να έχουμε και αυτούς τους ανθρώπους, αυτούς τους εργαζόμενους στο μυαλό μας, που δίνουν και αυτοί μια μάχη για τη δικιά μας επιβίωση. Λοιπόν, στέλνουμε και προς αυτούς ένα κάλεσμα να παρευρεθούν στην εκδήλωση της 11 το πρωί στην πλατεία Βουνακίου το Σάββατο, και κάθε χιώτη που θέλει να αγωνιστεί μαζί μας για να δοθεί ένα τέλος σε αυτή την βαρβαρότητα και αθλειότητα.